Στο γήπεδο Νίκος Καζαντζάκης στο Μαρτινέγκο αναμετρήθηκαν οι ομάδες K20 του Εργοτέλη και του Ηροδότου, ηρακλειώτικη μονομαχία για την τέταρτη αγωνιστική. Πολύ νωρίς ο Εργοτέλης πήρε προβάδισμα στο σκόρ, η μπαλιά του Πατελάκη προς τον Δασκαλάκη. Διαμαρτυρήθηκαν για offside οι φιλοξενούμενοι, έγινε το 1-0. Και στο 26 η μπάλα δεν απομακρύνθηκε μετά από κόρνερ, ο Βουιδάσης κέρδισε πέναλτι και εδώ υπήρξαν διαμαρτυρίες. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Πατελάκης, απέκρουσε ο Τουμπάκης, στη συνέχεια ο Φραγκιαδάκης δεν μπόρεσε να σκοράρει, παρέμεινε το 1-0. Ο Εργοτέλης συνέχισε να πιέζει στο πρώτο ημίχρονο, είχε καλές στιγμές με τον Φραγκιαδάκη, με τον Τσαμαντιώτη. Στη συνέχεια ένα φάουλ για τον Ηρόδοτο από τον Βλαχάβα, κατέληξε out. Νέες ευκαιρίες για τον Ηρόδοτο με τον Νικολακάκη και με τον Πακιουφάκη. Και στη συνέχεια μία φάση διαρκείας, απέκρουσε ο Ντουμπάκη σε πιο μακριά η αμυντική. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εργοτέλης μπήκε ξανά δυνατά και μετά την ωραία μπαλιά του Χότζα, ο Νικολακάκης πέρασε την μπάλα πάνω από τον Τουμπάκη, έκανε το 2-0 στο 50 λεπτό αυτό το γκολ. Και στο 66 μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Ηροδότου, ο Σουλαμανίντζε μείωσε 2-1. Χαρά όμως για τον Ηρόδοτο δεν κράτησε πολύ. Λίγο αργότερα, μετά από εξαιρετική ενέργεια, ο αρχηγός, ο Αντώνης Δασκαλάκης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έκανε το 3-1, έδωσε προβάδισμα νίκης για τον Ηρόδοτο και στο 77 η ωραία μπαλιά του Γιάννη Σπυριδάκη στον Νικολακάκη ελήφθηκε ωραία, παραβίασε για τέταρτη φορά την αντίπαλη εστία για το 4-1. Ο χορός των γκολ για τον Ηρόδοτο έκλεισε λίγο αργότερα με τον Ρεθυμιωτάκη να κερδίζει πέναλτι, αυτή τη φορά εύστοχος ο Ρεθυμιωτάκης για το τελικό 5-1. 5-1 μπορεί να ήρθε σχετικά εύκολα, όμως αυτό είναι επειδή προσπαθήσαμε αρκετά. Δεν είναι εύκολο κάποιος να κερδίσει τον Ηρόδοτο και όσοι γνωρίζουν το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο ξέρουν ότι τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ηρόδοτο και σε Εργοτέλη είναι τοπικά ντέρμπι που επικρατούν και άλλα στοιχεία. Μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο και ότι το μόνο που πρέπει να δίνουμε σε κάθε αγώνα είναι το 100%. Δυστυχώς έχουμε μείνει με 12-13 παιδιά. Κάθε Κυριακή καλούμαστε να αγωνιστούμε. Ναι, μεν από τη μία με πειράζει, απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. 6 μήνες είχαν μείνει χωρίς αυτό.